Συναδέλφοι, σε συνάδελφοι, εκ μέρους του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Ταχυδρομείων Ταχυμεταφορών Αττικής, χαιρετίζουμε τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση που στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ανυπακοής στα παπαγαλάκια της κυβέρνησης που έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό για να μας πείσουν ότι το νομοσχέδιο είναι για το καλό μας. Στον κλάδο μας, των ταχυδρομείων ταχυμεταφορών, μέσα στην πανδημία και πάνω από ένα χρόνο τώρα, έχει καθιερωθεί η δεκάωρη και δωδεκάωρη δουλειά, οι ελαστικές μορφές εργασίας με εργαζόμενους ενοικιαζόμενους, με συμβάσεις 2 και 4 μηνών, με δουλειά τα Σαββατοκύριακα, με ανασφάλεια και εργοδοτική τρομοκρατία. Το νομοσχέδιο έκτρωμα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλει να περάσει, σε αντίθεση με όσα υποστηρίζουν, έρχεται να μονιμοποιήσει την εργασιακή ζούγκλα που ζούμε και να τσακίσει ό,τι έχει απομείνει από τα εργασιακά μας δικαιώματα. Η σημερινή συνετοχή των εργαζομένων του κλάδου στην απεργία στέλνει το μήνυμα ότι δεν θα δεχτούμε αυτό το άθλιο εργασιακό καθεστώς, δεν θα γίνουμε θεατές στην ίδια μας τη σφαγή. Η ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι θα επηρεάσει και τον κλάδο μας. Η ίδια η πείρα μας δείχνει ότι κανείς εργαζόμενος δεν θα εξαιρεθεί, γιατί οι επιχειρήσεις μπροστά στο κυνήγι του μέγιστου δυνατού κέρδους δεν κάνουν εξαιρέσεις. Δεν ζηστάζουν να εντείνουν όλο και παραπάνω την εκμετάλλευση. Στα ταχυδρομεία ταχυμεταφορές έχουμε άπειρα τέτοια παραδείγματα. Όλες οι αντεργατικές ανατροπές στον κλάδο, όπως οι ελαστικές μορφές εργασίας, πέρασαν από τα κρατικά ΕΛΤΑ. Πράγμα που αποδεικνύει ότι οι κρατικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου κυβέρνησης, παίζουν το ρόλο του λαγού στις αντεργατικές ανατροπές που έρχονται στη συνέχεια να εφαρμοστούν και σε όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου. Γιατί το κράτος είναι το κράτος των εργοδοτών, των καπιταλιστών και εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Γι' αυτό και σήμερα οι ελαστικές μορφές εργασίας αποτελούν πλειοψηφία των νέων συμβάσεων, κάτι που εφαρμόστηκε με τη σφραγίδα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Όταν οι μισθοί μειώνονται στον κλάδο μας, όπως συμβαίνει στα ΕΛΤΑ, δεν αργεί κάτι τέτοιο να συμπαρασύρει και τον υπόλοιπο κλάδο, όπως και συμβαίνει ήδη στις ιδιωτικές κούριερ και καταστήματα franchise. Την κοροϊδία της κυβέρνησης ότι υπάρχουν και καλοί εργοδότες που θα εφαρμόσουν τα θετικά του νομοσχεδίου δεν τα πιστεύει ούτε μικρό παιδί. Γιατί ας μην γελιόμαστε, στο βωμό της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας τα πράγματα θα χειροτερεύουν. Όσο θα απειλείται ο ανταγωνισμός τους, τόσες θυσίες θα μας ζητούν να κάνουμε και ποτέ δεν θα είναι αρκετές. Πάντα θα υπάρχουν και νέες περικοπές σε μισθούς, νέα λουκέτα στα καταστήματα, νέες απολύσεις συναδέλφων και ο εφιάλτης μας θα ζωντανεύει. Ας αφήσουμε λοιπόν τις εξυπνάδες, γιατί οι εργαζόμενοι βιώνουμε στο πετσί μας ότι καλός εργοδότης είναι αυτός που κοιτάει τι το συμφέρει καλύτερα. Δηλαδή την επόμενη μέρα της ψήφης του νομοσχεδίου θα εφαρμόσει κάτι γράμμα, κάθε μέτρο και διάταξη για να αυξήσει την εκμετάλλευση και να πάρει προβάδισμα σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Αυτό σαφώς για εμάς τους εργαζόμενους σημαίνει ότι από αύριο θα είμαστε ακόμα παραπάνω ευέλικτοι και φθηνοί για να γίνονται αυτοί ακόμα πιο ανταγωνιστικοί. Όλους αυτούς τους μήνες δουλεύουμε στο κόκκινο, αλλά στεκόμαστε όρθιοι χάρη στις αγωνιστικές παρεμβάσεις των συνδικάτων και τη συλλογική μας δράση. Γι' αυτό δεν δεχόμαστε το νέο χτύπημα που επιχειρεί με το νομοσχέδιο έκτρωμα η κυβέρνηση, θέλοντας να βάλει γύψο στο ταξικό κίνημα. Σήμερα δεν μας αρκεί να λέμε ότι υπερασπιζόμαστε το οκτάωρο, χρειάζεται να δείξουμε ότι αποτελεί βασική μας ανάγκη η μείωση του εργάσιμου χρόνου σε 7 ώρες την ημέρα και 35 ώρες την εβδομάδα. Σήμερα πρέπει να παλεύουμε για συλλογική σύμβαση εργασίας που να καλυτερεύουν τους όρους εργασίας και διαβίωσής μας. Σήμερα όλα αυτά που περιγράφουμε μπορεί να φαντάζουν μαύρα και αμετάβλητα, υπάρχουν όμως όλες οι προϋποθέσεις για να δουλεύουμε ανθρώπινα και με αξιοπρέπεια. Να έχουμε όχι μόνο το μισθό και τη ζωή που μας αξίζει, αλλά και που μας ανήκει δικαιωματικά από τον πλούγο που παράγουμε και πρέπει να τον καρπωνόμαστε. Αυτό που τους φοβίζει είναι τα ταξικά σωματεία, η συμμετοχή των εργαζομένων στα σωματεία τους, γι' αυτό και βάζουν εμπόδιο με τις ηλεκτρονικές συνελεύσεις. Αυτό που τους φοβίζει περισσότερο είναι η γραμμή ρήξη με τα συμφέροντα των εργοδοτών. Συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη για να μην περάσει το νομοσχέδιο. Ο μόνος δρόμος σήμερα που μπορεί να μας δώσει τη λύση, να υψώσει τείχος αντίστασης, είναι αυτός της οργανωμένης πάλης των εργατών. Τώρα όσο ποτέ πρέπει να μας βρουν ενωμένους όλους τους εργαζόμενους σαν μια γροθιά.
Η ενότητα των εργαζομένων κατακτιέται μέσα στους χώρους δουλειάς, στην πάλη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, κοντά σε κυβέρνηση, εργοδοσία, Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μόνη ελπίδα βρίσκεται στο δρόμο της ανατροπής, στο μαζικό, ενωτικό, ταξικό αγώνα. Όλοι στη μάχη, όλοι στον αγώνα. Γεια σας.